Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Θα ανοίξουμε και πάλι ένα προϊόν για την κουζίνα. Θα ανοίξουμε και πάλι ένα προϊόν το οποίο είναι air fryer. Είναι το συγκεκριμένο, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα να σας δείχνω στην οθόνη σας. Είναι το μοντέλο του air fryer από την εταιρεία Ronson, το R2839. Αυτό εδώ πέρα έρχεται στο χρώμα ακριβώς που βλέπετε εδώ, δηλαδή είναι ασημένιο με μια οθόνη αφής, είναι στα 1500 W, 4,5 λίτρα χωρητικότητας, προφανώς έχει αποσπόμενο κάδο, προφανώς είναι αντικολλητικά, μπορούμε να τα βάλουμε μέσα σε πλυντήριο πιάτων για να μπορέσουμε να τα πλύνουμε και πάμε να το ανοίξουμε για να το δούμε, γιατί για να σας πω την αλήθεια, έχω πάρει ήδη κάτι στρίτσελ, κάτι χαρτιά. Κάτι τηγανιές κοτόπουλα, κάτι μπιφτέκια κοτόπουλο για να τα πάρω να τα δοκιμάσω, να τα ψήσω. Οπότε θα γίνει ένας χαμούλης και ένας πανικούλης. Το μηχάνημα βγαίνει μέσα από το κουτί ακριβώς εδώ πέρα όπως βλέπετε με τη σακούλα. Έχουμε εδώ πέρα και τη βάση την οποία βάζουμε μέσα στον κάδο για να μπορούμε να βάλουμε τα φαγητά από πάνω, ούτως ώστε να ψήνονται και να πέφτουν από κάτω τα λίπη για να μην έχουμε πρόβλημα. Και αυτός ο air fryer, όπως όλοι οι air fryer γενικότερα, έρχεται και έρχονται με προστασία από την υπερθέρμανση. Ο κάδος από το μηχάνημα είναι αυτός εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτή εδώ είναι η χωρητικότητα από τα 4,5 λίτρα. Έχουμε πει λοιπόν ότι αυτός μπαίνει άνετα και ελεύθερα μέσα στο πλυντήριο πιάτων για να μπορέσει να πληθεί. Τώρα, όσον αφορά το μηχάνημα και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, εκτός από τα 1500 W και τα 4,5 λίτρα χωρητικότητας, έχουμε το εξής. Έχει 10 προγράμματα τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να ψήσουμε το φαγητό μας. Επίσης, μέσα από πάνω στο μηχάνημα, εδώ πέρα, έχει κάποιες ενδείξεις τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να ψήσουμε τις πατάτες μας, το φαγητό μας, το κοτόπουλό μας, γιατί έχει ενδείξεις για λαχανικά, για κρέας, για πίτσα, για αντιφρόστινγκ, για ψάρια, για πολλά πράγματα. Η θερμοκρασία την οποία μπορεί το συγκεκριμένο μηχάνημα να φτάσει τηρείται γενικότερα μέσα σε ένα πλαίσιο 80 με 200 βαθμών Κελσίου. Όσον αφορά τον χρόνο, το μέγιστο το οποίο μπορεί να ψήσει είναι στα 60 λεπτά διάρκειας, ενώ έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για αφίγρανση, αποξήρανση, το οποίο μπορεί να επιλέξει θερμοκρασίες μεταξύ 30 και 80 βαθμών Κελσίου. Ενώ όσον αφορά την αποξήρανση των φρούτων και των λαχανικών την οποία μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει ένας χρονοδιακόπτης ο οποίος κινείται μεταξύ 2 και 24 ωρών, γιατί σαφώς εδώ πέρα χρειάζονται άλλα χρονικά πλαίσια. Και σαφώς πρέπει να πω και ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό εφόσον θέλουμε να κάνουμε πατάτες τηγανητές ή γενικότερα θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο χρειάζεται ανακίνηση για να μπορέσει να ψηθεί και να γίνει ομοιόμορφο το ψήσιμο ή το τηγάνισμα, υπάρχει ειδική λειτουργία υπενθύμησης, ούτως ώστε να βγάζουμε τον κάδο, να τον κουνάμε για να μπορούν να ανακατεύονται ας πούμε οι πατάτες και να μπορεί να γίνεται σωστά το τηγάνισμα. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά από τον air fryer. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να δούμε. Τα βασικά είναι η θερμοκρασία, τα watt, η χωρητικότητα και πάμε να ψήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πεινάω και κρατιέμαι πάρα πολύ ώρα για να μπορέσω να μαγειρέψω πάνω στον air fryer και να το φάω όλα. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει εγώ εδώ πέρα τον κάδο για να μπορέσω να βάλω μέσα την τηγανιά να ξεκινήσω να κάνω με αυτή. Έχω βάλει από κάτω ήδη αντικολλητικό χαρτί το οποίο θα το χρησιμοποιήσω για να μην τρέξουν όλα τα ζουμιά από κάτω, επειδή στην τηγανιά θέλω να κρατηθούν όλα αυτά. Έχω την τηγανιά έτοιμη εδώ πέρα, την πήρα κατευθείαν έτοιμη από το κρεοπωλείο για να μην κάθομαι να τα φτιάχνω εγώ. Οπότε σύμφωνα με το τι μου δείχνει εδώ από πάνω όσον αφορά τα κοτόπουλα και το χρόνο, εδώ πέρα από ό,τι βλέπω για κοτόπουλο δείχνει 20 λεπτά στους 200 βαθμούς, θα το βάλω να το δοκιμάσω, να δω ακριβώς πώς μυρίζει, πόσο θόρυβο κάνει, πώς λειτουργεί, για να τα δω και να σας τα αναφέρω όλα. Όταν βάζουμε το μηχάνημα στην πρίζα, ανάβει το συγκεκριμένο το λαμπάκι, ενώ τη στιγμή εκείνη την οποία ανάβει το συγκεκριμένο το λαμπάκι, κάνει και έναν θόρυβο, ουσιαστικά κάνει δύο κουδουνάκια, ένα τούτ, τούτ. Και πάμε να το πατήσουμε να ανοίξει. Το πατάμε. Βλέπετε ότι αυτή είναι η πρώτη εικόνα την οποία μας δείχνει. Εφόσον θέλουμε να επιλέξουμε το κοτόπουλο, επιλέγουμε αυτό. Μας δίνει κατευθείαν εδώ πέρα στην οθόνη το ότι είναι 20 λεπτά στους 200 βαθμούς, ενώ αναβοσβήνει κατευθείαν το εικονίδιο από το κοτόπουλο. Αντίστοιχα εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε τη θερμοκρασία, η οποία αυξομειώνεται ανά 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ εδώ μπορούμε να αυξομειώσουμε την ένταση, το χρόνο,
ο οποίος αυξάνεται ή μειώνεται κατά ένα λεπτό. Και πάμε λοιπόν να βάλουμε το κοτόπουλο να ξεκινήσει να ψήνεται. Σας το δείχνω και πάλι, είναι εδώ πέρα, είναι έτοιμο. Το κλείνω, βλέπετε πως κάνει. Πατάω το κουμπί, επιλέγω πάλι το κοτόπουλο, ξεκίνησε. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχουμε φτάσει τα 9 λεπτά όσον αφορά τον υπολοιπόμενο χρόνο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα λέει ήδη shake. Αναβοσβήνει δηλαδή αυτό εδώ πέρα το εικονίδιο. Ενώ ταυτόχρονα έκανε και τον ήχο του καμπανακίου, γιατί τέλος πάντων ακούστηκε το καμπανάκι που υπενθυμίζει ότι πρέπει να το κουνήσουμε. Άρα λοιπόν το ανοίγουμε. Δείτε ήδη μια πρώτη εικόνα του πώς έχει γίνει εδώ πέρα το συγκεκριμένο και πάω εγώ να το κουνήσω, να το ανακατέψω λίγο με ένα κουτάλι για να μπορέσει να συνεχίσει το ψήσιμο. Επανατοποθέτησε εδώ πέρα τον κάδο και αυτό απλά κατευθείαν ξεκίνησε να δουλεύει και πάλι για τα υπόλοιπα 9 λεπτά. Το φαγητό φαίνεται ήδη να είναι πεντανόστιμο, οπότε περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Το πρώτο μέρος του ψησίματος, αυτό δηλαδή που κάνουμε την τηγανιά το κοτόπουλο, έχει μόλις τελειώσει. Δεν φαίνεται τόσο καλά, δεν ξέρω αν το πιάνει. Να πω λίγο το εξής. Σε αυτό εδώ πέρα δεν έχω βάλει καθόλου λάδι εγώ. Δεν ξέρω αν μέσα από το κρεπολίο που το φτιάξανε είχαν βάλει λάδι. Φαντάζομαι θα είχαν βάλει. Αν είχαν βάλει λάδι και πόσο, για να μπορέσω να σας απαντήσω. Αλλά εγώ δεν έβαλα καθόλου σταγόνα, τίποτα. Άρα αυτό εδώ είναι καθαρά με τα δικά του τα λάδια, με το όποιο λίπος μπορεί να έχει το κοτόπουλο επάνω ή ό,τι μπορεί να ρίξανε, το ξαναλέω, από το κρεοπωλείο. Πάμε τώρα να το βγάλουμε στο πιάτο για να το δούμε. Λοιπόν, σας το δείχνω και πάλι. Είναι αυτό που βλέπετε να αχνίζει, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Πω πω. Πω. Λοιπόν, το έχει ψήσει τόσο ωραία, το έχει κάνει τόσο ζουμερό, κράτησε όλη του τη ζουμιά, όλη του τη γεύση. Έχω βάλει και εγώ λίγο παραπάνω πιπεράκι, έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω και το καταλαβαίνω, αλλά το κρέας είναι τόσο μαλακό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνεται μια τηγανιά κοτόπουλο στο τηγάνι, όχι ότι δεν έχω φάει, απλά δεν ξέρω πώς γίνεται γιατί δεν έχω κάνει ποτέ. Και γενικότερα δεν το έχω πάρα πολύ με το τηγάνισμα. Αλλά το συγκεκριμένο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε να δούμε το επόμενο. Έχω εδώ πέρα σνίτσελ κοτόπουλο, πανέ. Είναι 4 σνίτσελ, θα βάλω μόνο το ένα για να το ψήσουμε και αυτό να το δοκιμάσουμε. Ναι, θα σκάσω από κοτόπουλο σήμερα. Και για να σας πω την αλήθεια, πήρα το συγκεκριμένο καθαρά και μόνο γιατί απλά είναι πιο εύκολο και λίγο πιο γρήγορο. Γιατί φαντάζομαι ότι αν έπαιρνε κανένα κατσικάκι ή κανένα άλλο κρέας, μπορεί να χρειαζόταν λίγο παραπάνω. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε και αυτό. Επίσης θα μπει στα 20 λεπτά. Επίσης στο 10 λεπτό θα το γυρίσω για να μπορέσει να πάρει και από τις δύο πλευρές καλύτερα ψήσιμο. Πάμε να το βάλουμε, να το δούμε και επανέρχομαι σε λίγο. Τελείωσε και το σνίτσελ πανέ του κοτόπουλου, οπότε πάμε να το βγάλουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ, τώρα σας το δείχνω όπως δεν ξέρω τι φαίνεται. Υπολογίστε ότι λίγο, πολύ λίγο το ξερόψισε. Γιατί τελικά το σνίτσελ το κοτόπουλο, το πανέ, θέλει λίγο λιγότερο χρόνο επειδή είναι πολύ λεπτό και το ψήνει πάρα πολύ γρήγορα. Την προηγούμενη φορά που το είχα κάνει είχε γίνει πάρα πολύ ζουμερό και πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ ωραίο και από μέσα απ' έξω ήταν πάρα πολύ τραγανό. Αυτά εδώ είναι τα αποτελέσματα μετά από το ψήσιμο του κοτόπουλου του πανέ, γιατί προηγουμένως επειδή είχαμε την αντικολλητική, το αντικολλητικό το χαρτί δεν κόλλησε οτιδήποτε και δεν έπαθε οτιδήποτε. Σαν πρώτη εικόνα από το κοτόπουλο δεν θα τολμήσω να το φάω τώρα και θα τζιματάει. Γενικότερα σαν πρώτη αίσθηση, σαν πρώτη αίσθηση από τη γεύση, σαν εικόνα, σαν ζουμί, σαν οτιδήποτε, μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος σε αυτή την πρώτη χρήση. Θεωρώ ότι όλη αυτή είναι η κατηγορία των προϊόντων, εφόσον μπορέσουμε να βρούμε ακριβώς τους χρόνους τους οποίους χρειάζεται να ψήνουμε και να τηγανίζουμε ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ βολικά, για πάρα πολλούς λόγους για εμένα. Πρώτον, γιατί χρησιμοποιούμε λιγότερο λάδι, γιατί έχει λιγότερη ταλαιπωρία, γιατί όταν τελειώσουμε με το ψήσιμο είναι ένα πάρα πολύ μικρό πράγμα αυτό εδώ πέρα, το οποίο χρειάζεται να πλύνουμε μαζί με τη σχάρα, εκτός αν το βάλουμε στο πλυντήριο πιάτων. Δεν έχουμε το άγχος του να είμαστε από πάνω, να μην το κάψουμε, να μην το παραψήσουμε, να μην τελειώσει το νερό, να μην οτιδήποτε. Το βάζεις, τονίζω και πάλι ότι αφορά αυτούς που έχουν βρει τους χρόνους τους, γιατί οι καινούργοι
που ακόμα ψάχνεστε και ψάχνομαι κι εγώ, σίγουρα θα υπάρξει έτσι ένα χρονικό διάστημα δοκιμής και λάθους. Ωστόσο, από εκεί και πέρα το βάζεις, φεύγεις, πηγαίνεις για καφέ, πηγαίνεις για ψώνια. Αυτό μέσα σε ένα 20 λεπτό, μισά ώρα, βαριά μία ώρα έχει κάνει το φαγητό. Γυρνάς, το βρίσκεις έτοιμο, τρως ή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις να κάνεις ομελέτες, να κάνεις πρωινό. Μπορείς να βράσεις ακόμα και αυγά από εκεί που τα βράζουμε στο μπρίκι, να τα βάλεις εδώ πέρα και να τα κάνεις τύπου βραστά. Γενικότερα έχει πάρα πολλές λειτουργίες και πάρα πολλές χρήσεις. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο συστήνεται. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ασφάλειας με τις επιστρώσεις, τις αντικολλητικές οι οποίες είναι εδώ πέρα πάνω. Αλλά αυτό ίσως είναι ένα άλλο βίντεο ή ίσως είναι κάτι το οποίο θα το αφήσω στον καθένα ξεχωριστά να μπορέσει να το δει και να το ψάξει μόνος του. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Για ό,τι θέλετε και για ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να μου το ρωτήσετε και να μου το γράψετε στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά, καλή συνέχεια, σας χαιρετώ, γεια σας!